Με τιμή κάτω του κόστου, κινείται το ελαιόλαδο με την κατάσταση αυτή να γεμίζει με έντονο προβληματισμό και αγωνία όλο τον κλάδο. Και με τι συνέπειε, σίγουρα να είναι αρνητικέ. Σε αντίθεση με τι προηγούμενε χρονιές, φέτο έχουμε μια χρονιά και ποιοτικά και ποσοτικά καλή. Οι εκτιμήσει μιλούν για περίπου 50.000 τόνου και με ιδιαίτερα αυξημένε ποσότητε έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Δυστυχώ, ωστόσο, για την ώρα οι τιμέ κινούνται εξόχω πτωτικά είναι απαγορευτικέ με την έννοια στο να καλύψουν τουλάχιστον το κόστο παραγωγή, όπω εκτιμάται και αποτιμάται περίπου που είναι περίπου στα 2,5 ευρώ το στρέμμα ε, συγκεντρωτικά για κατά μέσο όρο, μέσω σταθμικά να το πούμε καλύτερα. Ω άμεση συνέπεια αυτή τη κατάσταση με την κατρακύλα τη τιμή, περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ είναι οι απώλειε τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα σίγουρα θα ανέβουν οι τιμέ, ε, δεν θα μείνουν τόσο πτωτικά χαμηλέ. Όχι όμω βέβαια σε τέτοιο βαθμό ικανοποιητικό που τουλάχιστον να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια νότα μεγαλύτερη αισιοδοξία για να φτάσουμε σε νούμερα πάνω από τα 3 ευρώ που είναι και μια επιθυμητή τιμή. Ω εκ τούτου, αυτή τη στιγμή από όλες, ιδιαίτερα γιατί οι ιδιαίτερα για τη είναι πολύ μεγάλε. Εκτιμούμε ότι είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, αν πάρουμε σε μια τιμή βάση στα 3 ευρώ για το ελαιόλαδο. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε και τον πολλαπλασιαστή που έχει αυτό στην τοπική αγορά και στην τοπική οικονομία, όχι μόνο στα εμπορικά καταστήματα. Αλλά και στον κόσμο τον αγροτικό και στα γεωργικά εφόδια. Οι αιτίε πολλαπλέ και σίγουρα η πραγματικότητα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν συντρέχουν μία σειρά από συνδυαστικοί παράγοντε που πιέζουν περαιτέρω την κατάσταση. Υπάρχει ένα διάχυτο προβληματισμό, μια και το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αρκετά αποθέματα, κυρίω στην Ισπανία, που έφταναν κοντά και στο 1 εκατομμύριο ευρώ, εδώ, στο 1 εκατομμύριο τόνου ελαιολάδου, τα οποία και με δεδομένο του δασμού που έχουν επιβληθεί από τι Ηνωμένε Πολιτείε στα Ισπανικά ελαιόλαδα δημιουργούν μια πίεση, μια και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική εισάγουν ετησίω 300.000 τόνου. Από αυτού οι 150.000 τόνοι ήταν Ισπανικό ελαιόλαδο. Άρα αυτό το Ισπανικό ελαιόλαδο πλέον δεν θα έχει που να διατεθεί, θα είναι απαγορευτικές οι τιμές του λόγω των δασμών, άρα μαζί με τα αποθέματα προηγούμενων ετών και την ίδια ώρα και με την συγκράτηση που υπάρχει και από την Ιταλική αγορά, που είναι μια αγορά η οποία παραδοσιακά αγόραζε ελαιόλαδα και ιδίω ελληνικά. έχουμε είσοδο νέων παικτών, η Τινήσια κυρίως, το Μαρόκο έρχονται και ιδιαίτερα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει τη διακίνηση του νησιακού ελαιολάδου και τη εισαγωγή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί και αυτό μια έξτρα περαιτέρω πίεση. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονό ότι το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη παθογένεια του ελαιολάδου του ελληνικού είναι το ότι φεύγει χήμα στο εξωτερικό μη τυποποιημένο, μη επώνυμο. Έχουμε να ανταγωνιστούμε παγκόσμιους παίχτες οι οποίοι είναι 30 και 40 χρόνια και ελέγχουν τις παγκόσμιες κινήσεις και ροέ. Η χώρα μας πρόσφατα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αναπτύξει μια στρατηγική και την ίδια ώρα δεν έχουμε διαμορφώσει τις απαραίτητες ε, συνέργειες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε και διάφορα πακέτα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενώ αντισταθμιστικά με την έννοια ότι θα μπορούσαν να διεκδικηθούν χρήματα από την Κομισιόν προκειμένου να δοθούν κάποια χρήματα πίσω στους Έλληνες αγρότες που έχουν υποστεί καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια.